το τυμπάκι, ο ΑΟΤ υποδέχτηκε τον Μικρασιατικό Αστέρα. Στο πρώτο φετινό μάτς στην έδρα του, η ομάδα της Κεσαριανής ήταν αυτή που ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας μάλιστα δοκάρει στο 7ο λεπτό με τον Παλιγιώργο, ενώ λίγο αργότερα πύλησε και με τον Σάμιο. Σε μία από τις λίγες αξιόλογες επισκέψεις σε αυτό το διάστημα στα καρέ των φιλοξενούμενων, ο ΑΟΤ είδε στο 22 τον Παπαδρέου, μετά από κλέψιμο της μπάλας, να μην μπορεί να νικήσει τον Μιχελή, ο οποίος παραχώρησε κόρνερ. Μέχρι το τέλος των πρώτων 45 λεπτών, οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που έφτασαν πιο κοντά στο να προηγηθούν με άλλη μια ευκαιρία του Σάμιου. Ο Μαγκανάς για τον Μικρασιατικό παραλίγο να πληγώσει τον ΑΟΤ σε δύο ευκαιρίες στο 46-48, αλλά στη συνέχεια η ομάδα του Νίκου Σουτζή ισορρόπησε και ήταν δική της η επόμενη μεγάλη ευκαιρία. Στο 78, μετά από σέντρα του Λούσιο, Πέτρου έπιασε ψαλιδάκι, αλλά το οριζόντιο δοκάρι του στέρισε το 1-0. Το 0-0 ήταν το τελικό σκορ στο τυμπάκι, με τον Χρήστου στις καθυστερήσεις να κρατά απαραβίαστη την εστία του σε τέτα-τέτ με τον Σάκα. Κρατάμε την προσπάθεια των παιδιών, και αυτά που μπήκαν αλλαγή και αυτά που παίξαν το παιχνίδι. Σίγουρα αυτό που θέλουμε να βελτιώσουμε είναι τα λάθη μας. Ξαναλέω, είχαμε διαβάσει αρκετά καλά τον αντίπαλο, ξέραμε τις αδυναμίες τους, ξέραμε τα προτερήματά τους. Δυστυχώς το πρώτο ημίχρονο δεν μπορούσαμε να τα βγάλουμε. Συνεχίζουμε όμως, από όλα αυτά, σε αυτά όλα όμως, τα παιδιά τα απεξήλθαν στο δεύτερο ημίχρονο. Καταλάβαμε αυτό που θέλαμε και πήγαμε νομίζω αρκετά καλά. Μας αφήνει μια γλυκόπαιξη γεύση. Πιστεύουμε ότι μπορούσαμε, αν κάποιο δικαιούται να κερδίσει το παιχνίδι, να είμαστε εμείς, βάσει των ευκαιριών, βάσει των συνθήκων που δημιουργήσαμε. Αλλά στο τέλος του αγώνα, παιχνίδι που δεν μπορεί να κερδίσεις, τουλάχιστον να μην το χάσεις, με αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε ότι μένουμε ικανοποιημένοι, κυρίως από την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου.